or screaming into the canyon at the moment of my death. Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνουμε αυτή την Chic Vintage τσάντα. Πάμε να την ξεκινήσουμε μαζί. Είναι αρκετά εντυπωσιακή η τσάντα, αλλά εξίσου απλή. Είναι η πρώτη τσάντα που θα δείξω, γι' αυτό διάλεξα κάτι απλό και γρήγορο για πρώτη φορά. Είναι η τσάντα με το κλικ-κλακ, το οποίο είναι το μεγάλο κλικ-κλακ, είναι 27 εκατοστά. Και έχω και ένα πάτο, ο οποίος είναι 30 εκατοστά επί 10. Η επιλογή για το πώς θα ξεκινήσουμε μία τσάντα ξεκινάει πρώτα απ' όλα από το τι χερούλι θα διαλέξουμε. Η βάση μας ξεκινάει από το κλικ-κλακ που θα διαλέξουμε. Εγώ που ήθελα να κάνω μια αρκετά μεγάλη τσάντα χειρός, πήρα αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο είναι μεγάλο μέγεθος, και όταν το ανοίξουμε και βλέπουμε πόσο είναι η επιφάνεια όταν ανοίγει, το επόμενο βήμα μας είναι να διαλέξουμε τον πάτο. Εάν θα φτιάξουμε πλεκτό πάτο, που θα τον δημιουργήσουμε εμείς, ή αν θα αγοράσουμε έτοιμο πάτο. Σε κάποιο άλλο βίντεο μου θα σας δείξω πώς να πλέξετε εσείς πάτο, ενώ στο συγκεκριμένο εγώ επέλεξα να αγοράσω πάτο για να το φτιάξω. Έπρεπε λοιπόν ο πάτος μου να είναι περίπου το άνοιγμά μου, δεν θα μπορούσε να είναι πολύ μικρός ούτε και τεράστιος, γιατί θα αρχίσει να γίνεται δυσανάλογη η τσάντα στο πλέξιμο. Άρα κοντά στο άνοιγμα του κλικ-κλακ, ένας πάτος. Το τι βελονάκι χρησιμοποιούμε, πόσους πόντους ρίχνουμε και όλες οι λεπτομέρειες για μένα στην τσάντα παίζει ρόλο μόνο το χέρι που πλέκει. Το συγκεκριμένο νήμα το έχω πάρει από το Handybrand. Είναι ένα νήμα που συστήνει βελονάκι 5, νούμερο 5. Αν όμως πλέκετε χαλαρά θα πάρετε ένα βελονάκι 4,5 ή 5. Εάν πλέκετε πιο σφιχτά θα πάρετε ένα μεγαλύτερο βελονάκι. Εγώ χρησιμοποιώ το 6, όχι τόσο γιατί πλέκω σφιχτά, όσο για το ότι η συγκεκριμένη πλέξη θέλει λίγο χαλαρό να είναι το νήμα μας. Για να ξεκινήσουμε τον πάτο χρησιμοποιούμε μικρότερο βελονάκι. Θα πάρετε λοιπόν το νήμα σας και το μικρό βελονάκι και θα ξεκινήσετε από τη γωνία του πάτου και θα κάνετε 2 άριχτα μέσα στην τρύπα από τον πάτο. Αυτό είναι το ξεκίνημα, η γωνία. Ο λόγος που έχω πάρει πιο μικρό βελονάκι είναι γιατί και το μεγάλο δεν χωράει στις τρύπες για να βγάλει το νήμα. Η πρώτη σειρά λοιπόν μόνο θα γίνει με μικρότερο βελονάκι. Είναι λίγο πιο ζώρικη η δουλειά μας. Αλλά πιστέψτε με, μόνο μία σειρά είναι. Μετά θα είναι όλα ok. Συνεχίζουμε λοιπόν στον επόμενο πόντο. Ένα άριχτο. Στην επόμενη τρύπα, 2 άριχτα. Στην επόμενη τρυπούλα του πάτου μας, 1 άριχτο. Τώρα είμαι ακριβώς στο κεντρικό πόντο μου. 2 λοιπόν άριχτα στο κεντρικό πόντο, στο πλάι. Συνεχίζω. 1 άριχτο στην επόμενη τρυπούλα μας. 2 άριχτα. Ένα άριχτο και είμαι πάλι στη γωνία που μια χαρά μου έρχεται να κάνω 2 άριχτα σε αυτή την τρυπούλα. Συνεχίζω, εδώ είναι 2 άριχτα. Ένα άριχτο, 2 άριχτα στην επόμενη τρύπουλα. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από τη μία γωνία του πλαϊνού, που επειδή είναι γωνία θέλει 2 άριχτα μέσα στην τρύπουλα, θα πηγαίνετε ένα λάξ
γύρω-γύρω σε όλο τον πάτο. Εγώ ξεκινήσει βέβαια από τη μέση, αλλά δεν έχει σημασία. Σας έδειξα ότι ξεκινάμε από την άκρη, το ίδιο πράγμα είναι, ίδιος τρόπος, δεν αλλάζει κάτι. Ίσα ίσα που είναι πιο σωστό να ξεκινήσετε από τη γωνία. 2, 1 και έβαλα ένα άριχτο ακόμα για να γίνουν 2 και κλείνω με ένα βουβό. Ένωσα λοιπόν τη σειρά μου, αφήνω πια το μικρό βελονάκι παίρνοντας λοιπόν το μεγαλύτερο βελονάκι, ξεκινάω την τζαντούλα μας. Αυτή είναι η καλή πλευρά μου, είναι πιο λίγος ο συγκεκριμένος πάτος και από εδώ είναι το εσωτερικό. Βλέποντας λοιπόν την καλή πλευρά της τσάντας μου και του πάτου, μία αλυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο, μπαίνει πιο δύσκολα γιατί επειδή χρησιμοποιούσαμε το μικρό βελονάκι, είναι πιο μικρή η πόντη μας. Ένα άριχτο λοιπόν. Συνεχίζουμε. Σε όλους τους πόντους γύρω-γύρω, ένα άριχτο. Όσους πόντους βρίσκουμε μπροστά μας, κάνουμε ένα άριχτο. Για την τζαντούλα μας χρειαζόμαστε ζυγό αριθμό πόντων, επειδή όμως η πλέξη είναι πολύ εύκολη και απλή, δεν χρειάζεται να μετρήσουμε τίποτα άλλο για να μας βγει ισχυρή η τσάντα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε ζυγό αριθμό πόντων. Σε όλη τη σειρά λοιπόν κάνουμε ένα άριχτο, αυτόματα μεγαλώνοντας τόσο πολύ το βελονάκι, επειδή και η συγκεκριμένη πλέξη θέλει το μεγαλύτερο βελονάκι όπως σας είπα για να μην γίνει στιφό, από το 4 βελονάκι, το 4 νούμερο βελονάκι μέχρι το 6 που άλλαξα τώρα, αυτόματα θα ανοίξει η δουλειά μου, άρα δεν χρειάζομαι να κάνω αυξήσεις. Επειδή σίγουρα έχετε δει ότι στους πάτους γύρω-γύρω κάνουν αύξηση, μη σας κάνει εντύπωση που εγώ δεν θα κάνω άλλη σειρά με αυξήσεις. Θα δώσει από μόνο του το πλεκτό επειδή άλλαξα τόσο πολύ το βελονάκι μου. Συνεχίζω λοιπόν γύρω-γύρω με άριχτα. Φτάνω στο τέλος της σειράς μου. Ο τελευταίος πόντος μου. Και προσέχουμε. Προσέχουμε στο τέλος της σειράς, μην χάσουμε κανένα πόντο για να μην κάνουμε μείωση ή αύξηση. Θα βρούμε λοιπόν τώρα την αλυσίδα που είχα ρίξει στον αέρα και εκεί στην κορυφή της μπαίνω με ένα βουβό. Ενώσαμε λοιπόν τη σειρά μας, ολοκληρώθηκε. Έτοιμη και η δεύτερη σειρά. Δείτε πόσο όμορφα στρώνει. Και τώρα για την επόμενη σειρά. Κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζουμε τη δημιουργία μας από την ανάποδη πλευρά. Τώρα βλέπουμε το εσωτερικό της τσάντας μας. Στον ίδιο πόντο κάνουμε ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο θα κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο 1, 2, 3 φορές βγήκα. Άριχτο. Στον επόμενο πόντο 1 φορά, 2 φορές, 3 φορές. Άριχτο. Συνεχίζω λοιπόν έτσι, ένα λαξ, ένα άριχτο, ένα ποδαράκι που βγαίνω 3 φορές. Γι' αυτό χρειάζεται ζυγός αριθμός πόντων,
γιατί η πλέξη μας είναι ένα λαξ, ένα άριχτο, ένα ποδαράκι που βγαίνω 3 φορές. Έτσι θα συνεχίσουμε όλα μας τη σειρά. Από την καλή πλευρά της τσάντας λοιπόν δημιουργούνται αυτά τα ανάγλυφα μπυλάκια. Έφτασα λοιπόν στο τέλος της σειράς, άριχτο, θυμόσαστε με τι ξεκινήσαμε, με ένα άριχτο, άρα ο τελευταίος πόντος που μας μένει είναι το ποδαράκι που βγαίνω 3 φορές και κλείνω με ένα βουβό στην κορυφή του άριχτου, μία λυσίδα στον αέρα και αυτό ήτανε ό,τι είχα να σας πω για αυτό το σχέδιο. Γυρνάμε ξανά την τσάντα μας από την καλή πλευρά. Δείτε, αρχίζει και ανεβαίνει η τσάντα. Αρχίζει και κάνει την καμπύλη της. Αυτό είναι όλο το σχέδιο. Ένα μικρό ανάγλυφο μπυλάκι δημιουργείται. Ανεβαίνοντας το πλεκτό μας θα ανοίξει κι άλλο. Εμάς το ζητούμενό μας είναι αυτή η περίμετρος λοιπόν να μας καλύπτει για την περίμετρο του κουμπώματος. Πάμε να σας δείξω πως ξεκινάμε και την επόμενη σειρά. Γυρίσαμε τη δουλειά και στον ίδιο πόντο κάνουμε ένα άριχτο. Και σε κάθε ένα πόντο ένα άριχτο, όπως η πρώτη μας σειρά. Άριχτο στο άριχτο. Άριχτο στην κορυφή από το ποδαράκι. Άριχτο στο άριχτο. Άριχτο στην κορυφή από το ποδαράκι. Προσέχουμε να μην χάσουμε κανένα πόντο. Ίσως να είναι λίγο σκούρο το νήμα που χρησιμοποιώ. Ελπίζω να φαίνεται καλά την οθόνη σας. Να το λοιπόν. Κάντε μου γύρω-γύρω τα ριχτά σας. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς. Πάνω στο τριπλό ποδαράκι ήταν το άριχτό μου, στο ποδαράκι που βγαίνω 3 φορές. Το επόμενο είναι ένα βουβού στην κορυφή του άριχτου που είχα δημιουργήσει. Τελείωσε και η τρίτη σειρά. Ας σας δείξω λίγο ακόμα. Τελευταία σειρά που σας δείχνω είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν ξεχνάμε να γυρίσουμε τη δημιουργία μας. Κάθε φορά που κάνουμε τη σειρά με τα άριχτα είμαστε την καλή. Η σειρά που δημιουργεί το σχέδιο είμαστε από την ανάποδη. Δηλαδή πλέκουμε από την εσωτερική πλευρά της τσάντας. Ένα άριχτο λοιπόν στο άριχτο και συνεχίζουμε ποδαράκι που βγαίνω 3 φορές στον επόμενο πόντο. Άριχτο. Ποδαράκι που βγαίνω 3 φορές. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτή τη σειρά που σας έδειξα, τη δεύτερη σειρά της τσάντας μας. Ένα λαξ, άριχτο και ποδαράκι που βγαίνω 3 φορές από την ανάποδη πλευρά της δημιουργίας μας. Δεν ξεχνάμε ότι η σειρά που κάνουμε αυτά τα ανάγλυφα μπυλάκια κοιτάμε την εσωτερική πλευρά της τσάντας. Από την εξωτερική λοιπόν, αυτό θα δημιουργήσουμε. Δείτε, ελπίζω να φαίνεται καθαρά. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, κάντε μου λίγες σειρές να ανέβει το πλεκτό και θα μιλήσουμε για το ύψος, το τελικό, πώς το υπολογίζουμε και πώς θα μας βγει σωστή η τσάντα μας. Λοιπόν, αφού έδωσα το ύψος που ήθελα εγώ στην τσάντα μου, είμαι στην τελευταία σειρά του σχεδίου. Έχω κάνει τη σειρά που δημιουργώ τα ανάγλυφα μπυλάκια. Πρώτα απ' όλα, να πούμε κάτι για το ύψος της τσάντας. Εγώ στη συγκεκριμένη έδωσα
25 εκατοστά. Λοιπόν το ύψος. Κατά τη δική μου άποψη, κανόνας για το ύψος μιας τσάντας με κλικ-κλακ δεν υπάρχει. Είναι το τι μας αρέσει εμάς και τι έχουμε φανταστεί να δημιουργήσουμε. Εγώ προσωπικά, αφού δώσω αρκετό ύψος για να μπορώ να έχω μια εικόνα, αυτό που κάνω είναι αυτό. Βάζω το χεράκι και κρατάω την τσάντα μου και κοιτάω με το μάτι από πάνω αν έχει βγει σωστά και εάν είναι κλειστή, αν είναι όμορφη στο μάτι, αν είναι αυτό που με ευχαριστεί εμένα. Στη συγκεκριμένη έχει πέσει το μέγεθος μια χαρά, όλα είναι ok. Αφού με ικανοποιεί λοιπόν αυτό το ύψος, θα κάνω δύο τελευταίες σειρές με άριχτα, μόνο και μόνο για να στρώσω το τελείωμα της τσάντας μου, να μην έχει ανάγλυφο αποτέλεσμα, να είναι ίσιο και λίο, για να μπορώ να προσαρμόσω πιο εύκολα το κλικ-κλακ μέσα στο κενό και να μπορέσω να το ράψω. Δύο σειρές με άριχτα λοιπόν για το τελείωμα της δημιουργίας μας. Έφτασα στο τέλος της σειράς, άριχτο, και κλείνω με ένα βουβό στην κορυφή του άριχτου, μια αλυσίδα στον αέρα, άριχτο στον ίδιο πόντο και συνεχίζω με απλά άριχτα. Είναι η δεύτερη σειρά μου. Έτσι λοιπόν θα γίνει λίγο το αποτέλεσμα. Αυτό το κομμάτι είναι αυτό που θα μου χρειαστεί για να μπορέσω να το βάλω πιο εύκολα μέσα στην εγκοπή από το κούμπωμα κλικ-κλακ. Έφτασα στο τελευταίο, άριχτο, κλείνω με βουβό. Θα κόψω το νήμα μου. Το τραβάω απλά έξω, χωρίς να κάνω πόντο. Στην προηγούμενη θηλιά την ξαναπερνάω πίσω. Οπότε έχω ένα λίγο αποτέλεσμα επάνω, δεν κάνει κόμπο και να μην μπορώ μετά να το ενώσω. Και το νήμα που περισσεύει θα το στερεώσω με τη βελόνα μου. Από τη συγκεκριμένη μπομπίνα του Hadibrand μου περίσσεψε αυτό το νήμα, άρα χρειάζεστε μία μπομπίνα σε αυτά τα γραμμάρια και θα σας περισσέψει και λίγο. Βέβαια, αν δεν θέλετε να περισσέψει, προσθέστε λίγες σειρές ακόμα στην τσάντα σας. Όμορφη θα είναι και θα χρησιμοποιήσετε και το υπόλοιπο νήμα με λίγες ακόμα σειρές. Τη συγκεκριμένη λοιπόν τώρα εγώ θα την επενδύσω με τη φόδρα και μετά θα ανοίξω πάλι το βίντεο για να σας δείξω πως θα βάλουμε πάνω το κούμπωμα. Και αφού έβαλα λοιπόν τη φόδρα μου, όμορφα την έχω ράψει, πάντα την ένωση την κάνω στο χέρι, σύριζα πάνω στο πλεκτό για να μπει ίσα ίσα στο μεταλλικό και να καλυφθεί. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα το δικό μου τρόπο. Θα βρω τον κεντρικό πόντο που είναι αυτός και στη συγκεκριμένη τσάντα πολύ εύκολα μπορώ να βρω την ευθεία του γιατί έχω τα ανάγλυφα μπυλάκια και θα βάλω την καρφίτσα μου για σημάδι. Είναι το κεντρικό σημείο, η μία άκρη της τσάντας μου για να τη χωρίσω, ακριβώς στη μέση είναι αυτό. Πάμε και από την άλλη πλευρά, βρίσκουμε τον κεντρικό πόντο, ανεβαίνουμε πάνω και πάλι θα βάλω μία καρφίτσα για σημάδι. Με αυτόν τον τρόπο έχω χωρίσει ακριβώς στη μέση την τσάντα μου. Οι δύο άκρες της. Αφού λοιπόν έχω βρει ακριβώς τη μέση από
τα δύο ακριανά, παίρνω το κλικ-κλακ και το βάζω επάνω στην τσάντα μου. Οι δύο άκρες αυτές, οι ενώσεις από το χερούλι μου, θα τις πιάσω ακριβώς εκεί που έχω βάλει το σημάδι μου. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα μανταλάκια που πιάνουμε τα χαρτιά μας για να σταθεροποιήσω το πλεκτό μου στην αρχή, πάνω στην τσάντα. Ακριβώς στο κέντρο λοιπόν βάζω την καρφίτσα και παίρνοντας αυτά τα μανταλάκια θα προσπαθήσω να στερεώσω το πλεκτό μου στο κούμπομα, γιατί όσες κυρίες έχουν κάνει ξέρουν ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Έφτιαξα λοιπόν τις άκρες μου σωστά, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μην στρίψει η τσάντα. Εάν δεν βρούμε τα κέντρα σωστά από την τσάντα, όταν θα την τελειώσουμε και θα την κλείσουμε, θα δούμε μία τσάντα που θα έχει στρίψει από τον πάτο προς τα πάνω. Εκεί λοιπόν θα πιέζω μέσα το πλεκτό μου και θα αρχίζω να το ράβω γύρω-γύρω όσο μπορώ με το χέρι μου. Η αρχή είναι πάντα δύσκολη, γιατί πρέπει να κρατάμε και το νήμα και το κλικ-κλακ. Όσο προχωράει όμως το ράψιμο, πιστέψτε με, γίνεται πολύ πιο εύκολο. Αυτή λοιπόν ήταν η τσάντα που δημιουργήσαμε σήμερα. Ήταν ένα αρκετά σύντομο βίντεο, γιατί δεν είχα να σας δείξω κάτι περίεργο και χρονοβόρο. Είναι μια αρκετά μεγάλη τσάντα. Μπορούμε να την χρησιμοποιούμε και καθημερινά και στη βόλτα μας. Εγώ την ονομάζω Βίτα της τσάντα, λόγω του χρώματος και του κλικ-κλακ. Αυτό που ήθελα να σας δείξω είναι ότι με το σωστό νήμα και τα κατάλληλα βελονάκια δεν χρειάζεται να κουραστούμε στους πάτους, στις αυξήσεις, στις μετρήσεις, σε όλα αυτά. Μπορούμε πολύ απλά, χωρίς μετρήσεις, να δώσουμε τον απαραίτητο όγκο στη τσάντα μας. Ήθελα να σας δείξω την πλέξη και το δικό μου τρόπο για το πώς τοποθετώ το κλικ-κλακ πάνω στη τσάντα μου. Αυτές ήταν οι συμβουλές μου λοιπόν για μια γρήγορη και όμορφη τσάντα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε εγγραφή και like. Πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσει για τα νέα μου βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.